Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο το ότι παρά τις υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες όλων των στελεχών της διεύθυνσης καθαριότητας να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να περισυλλέξουμε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα ογκώδια αντικείμενα αλλά και τα κλαδοκάθαρα και τα μπάζα τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Τολμώ να πω και θέλω να το πω πραγματικά αυτό, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκτός των άλλων μας στεναχωρεί ιδιαίτερα και θα έλεγα ότι δεν περιποιεί τιμή τόσο για εμάς ως πολίτες, όσο θα έλεγα και ως κριτικούς και ως Ηρακλειώτες. Υπάρχουν πολλές φορές που κυριολεκτικά αντικρίζουμε, θα έλεγα, επιθετικές, τιμωρητικές συμπεριφορές απέναντι στον τόπο μας, στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην πόλη στην οποία ζούμε. Κάτι το οποίο νομίζω δεν ταιριάζει ούτε στην ποιότητά μας ως άνθρωποι και στο φιλότιμο το οποίο έχουμε ως Ηρακλειώτες και ως κριτικοί, αλλά θα έλεγα και φυσικά στην δύσκολη περίοδο που ζούμε της κλιματικής αλλαγής και της επιβάρυνσης που έχουμε εν γέννη του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά θέλω να απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν τις δύο δωρεάν υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει ως Δήμος Ηρακλείου. Η μία υπηρεσία είναι το τηλεφωνικό ραντεβού. Ο κάθε συνδημότης μας, ο οποίος θέλει να εναποθέσει ένα ογκώδες αντικείμενο, μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο 2813 409 660 και να συνεννοηθεί με την υπηρεσία μας πότε θα περάσουμε να πάρουμε το ογκώδες αυτό αντικείμενο από τον χώρο του. Η ανταπόκριση υπηρεσίας μας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Στο πρώτο 24ωρο ή το πολύ 48ωρο μπορούμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Επίσης, να αξιοποιήσουν τον σταθμό μεταφόρτωσης που υπάρχει εδώ, δίπλα στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου. Οποιοδήποτε έχει κάνει κάποιες εργασίες στον κήπο του, ανακαίνιση ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φορτώσει το φορτηγό του όχημα και να το φέρει στο σταθμό μεταφόρτωσης, όπου θα παραλάβουμε επίσης δωρεάν όλα αυτά τα αντικείμενα. Σίγουρα, σε καμία περίπτωση, και είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται εκτός των άλλων από τον κανονισμό καθαριότητας, δεν μπορεί να τα αφήνει σε δημόσιο χώρο και ειδικά μέσα στους δρόμους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, πέρα από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση, ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους, τόσο όσον αφορά την οδική ασφάλεια, αλλά φυσικά και σε μια αντιπυρική περίοδο που βρισκόμαστε, με έντονες πραγματικά καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες ποσότητες εφλέκτων υλών μέσα στην πόλη αποτελούν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουν την υπηρεσία στον αγώνα που δίνει καθημερινά, να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον μας και η πόλη μας, αλλά γενικότερα και ο Δήμος μας, ειδικά σε περιοχές που έχουμε παρατηρήσει τα φαινόμενα. Στις άκρες, θα έλεγα, της πόλης, δηλαδή σε περιοχές όπως είναι η Κορώνη Μεγαρά, Χριστό Μιχάλη, Ξυλούρι, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς τους οικισμούς, σε χώρους και σε ρέματα τα οποία παρατηρούνται έντονα αυτά τα φαινόμενα. Όπως είπα και πριν, η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και η δημιουργία χωματερών μικρών ή μεγάλων μέσα στην πόλη είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον κανονισμό καθαριότητας. Ως εκ τούτου, όποιος εντοπιστεί σε τέτοια παράνομη πράξη, όπως έχει γίνει ήδη, κυρώνονται τα σχετικά πρόστιμα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και δεν λειτουργεί ο Δήμος τιμωρητικά. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνική συμμαχία. Μια συμμαχία με τους ίδιους τους πολίτες, αξιοποιώντας, όπως είπα και πριν, τις υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε μια πόλη, ένα Δήμο όπως πραγματικά μας αξίζει.